δύσκολη στιγμή, με το προσφυγικό να είναι σε ένταση, σε κρίση, με την αξιολόγηση να είναι ανοιχτή, με σενάρια να ακούγονται περί οικουμενικής κυβέρνησης και περί ενδεχομένου νέων εκλογών, με όλα τα μεγάλα εθνικά θέματα να είναι πάνω στο τραπέζι και εσχάτως και με τη γάτα, τι ήταν ακριβώς αυτή, ήταν γάτα του Σιάμ, ήταν γάτα... Ε, ή Μαλαΐων, δεν ξέρω, θα, θα θέσουμε και αυτό το Τι ζήτημα, ακριβώς, όμως αυτοί δεν θα ξεφύγει ούτε αυτό από την ατζέντα τη απόψινής εκπομπής, οι συναντήσει, δηλαδή, με τον κύριο Ψυχάρη και το περιεχόμενό του. Θα ξεκινήσω από το προσφυγικό, είναι το μεγάλο θέμα των ημερών. Είχαμε σήμερα τα επεισόδια στην Ιδωμένη, επεισόδια τα οποία, οι εικόνες από τα οποία παίζουν σε όλα τα διεθνή δίκτυα. Θέλω να σας ρωτήσω αν για το ότι φτάσαμε ως εδώ έχει ευθύνε μόνο η άλλη πλευρά ή έχει ευθύνε και η δική σας κυβέρνηση. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε την μεγαλύτερη κρίση, τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση, τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνεπώς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που υπερβαίνει τις δυνάμεις της χώρας, ένα πρόβλημα που υπερβαίνει τις δυνατότητες μιας κυβέρνησης και τις εγγενείς αδυναμίες μιας Ένωσης, ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φαίνεται ότι δεν μπορεί στα κρίσιμα θέματα να συνεννοηθεί προκειμένου να βρει λύσεις αποτελεσματικές και να μοιράσει δίκαια το βάρος. Μήπω και εμεί όμω μας... υποτιμήσαμε το θέμα, μήπω ήμασταν ανέτοιμοι για αυτό που τώρα βρίσκουμε μπροστά μα. Κάθε μας. άλλο. Ανέτοιμοι μπορεί να ήμασταν διότι δεν θα μπορούσαμε να είμαστε έτοιμοι, και θα σα εξηγήσω γιατί, για τόσο μεγάλε ροέ. Αλλά όχι ότι υποτιμήσαμε. Καταρχά να σα πω ότι είχαμε την διορατικότητα να ιδρύσουμε Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική ένα χρόνο πριν. Και ότι ήμουν ο μόνο μαζί με τον Ρέντσι στο Συμβούλιο Κορυφή, που έθετα με τεπιτάσει ω παρά το γεγονό ότι ήμασταν σε σκληρή διαπραγμάτευση, το θέμα ότι έρχεται τσουνάμι προσφυγική κρίση. Και ζητούσα από το Μάρτιο του 2015. Συνεννόηση με την Τουρκία προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πάντω για τα hot spots θυμίσω... τρέχαμε την τελευταία στιγμή. Να σας θυμίσω... Και επίση μπορεί να ιδρύσατε Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική, αλλά το αναθέσατε στην κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, τις οποίες οι δηλώσεις φαίνεται ότι τουλάχιστον δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε. Και μιλώ και για τη δήλωση ότι πρέπει να υπάρχει ανοιχτός δρόμος για να μπαίνουν όλοι οι πρόσφυγες και να ζητούν άσυλο, ότι απαγορεύεται στα θαλάσσια σύνορα να κάνεις πρακτικές αναχέτησης χωρίς να γνωρίζεις αν μέσα στο πλοιάριο είναι πολιτικοί πρόσφυγες, δηλώσεις που, Σωστό είναι είναι δηλώσεις που πολιτικά είναι ορθές αλλά δεν ε, κατάλαβε κανείς για ποιο λόγο αυτές επαναλαμβάνονταν συνεχώς, δημιουργώντας μια αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι ε, ο η πιο ο πιο θετικός προορισμός για τους ε, πρόσφυγες. Κύριε και βέβαια η δήλωση, η μυθική δήλωση ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες λιάζονται στην ε, στην Αθήνα τι θυμάστε. Κύριε Χατζη Νικολάου, ελπίζω να μην υιοθετείτε κι εσεί το επιχείρημα ότι έχουμε αυτέ τι ροέ στη χώρα μα και στην Ευρώπη εξαιτία των δηλώσεων τη κυρία Χρυστοδηλοπούλου. Όχι, δεν το υιοθετώ. Διότι, αλλά θεωρώ ότι έχουν παίξει ένα... Το ρόλο τους. Ένα, θα, θα σας απαντήσω δηλαδή, η δήλωση Μέρκελ, ]ς. κύριε Πρόεδρε, ότι η Γερμανία θα υποδεχθεί θετικά του πρόσφυγε δεν έπαιξε ρόλο. Δηλαδή, κύριε Χατζη Νικολάου, αυτή η κριτική δεν το χρεώνω σε εσά που ασκείται σήμερα στην καγκελάριο Μέρκελ από το κόμμα, το κίνημα τη Αναλλακτική Γερμανία, δηλαδή την ακροδεξιά τη Γερμανία, ότι η Καγκελάριο είναι υπεύθυνη για τι ροέ, θεωρώ ότι είναι και άδικη και μια αντίληψη η οποία δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματική κρίση. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πόλεμο, ο οποίος μένεται στη Συρία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βρισκόμαστε μπροστά στα αποτελέσματα μιας παράλογης Παράλογων επιλογών τη Δύση, για να μιλάμε καθαρά, που διέλυσαν κράτη συντεταγμένα στη Μέση Ανατολή, μετά τη διάλυση του Ιράκ, τη Λιβύη, με την κατάσταση στην οποία εκεί υπήρχε. Ε, Κανεί δεν ήταν ευχαριστημένο με αυτό που υπήρχε, αλλά αυτό που έχουμε σήμερα είναι ένα απόλυτο χάο. Τώρα την Συρία. Α αναλογιστούμε λοιπόν ποια είναι η αιτία. Που προξενεί αυτέ τι ροέ. Δεν είναι οι δηλώσει Μέρκελ. Και πόσο δε μάλλον, από το 11 αν δεν είναι οι δηλώσει Μέρκελ, είναι αστείο να επικαλείται κανεί ότι αιτία αυτών των ροών από την Ελλάδα είναι το γεγονό ότι υπήρχε μία υπουργό τότε η οποία έλεγε ότι η ελληνική ακτοφυλακή δεν θα πνίγει, δεν θα βυθίζει, δεν θα διακινδυνεύει να βυθίζει βάρκε στο Αιγαίο. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Διότι η προηγούμενη διοίκηση είχε ατυχήματα, κύριε Κατζη που ασκούσε μια διαφορετική στρατηγική. Και οι ίδιοι άνθρωποι σήμερα, οι Έλληνε και οι Ελληνίδε. Λέτε ότι μπορεί να μην ήταν ατυχήματα. τη ελληνική ακτοφυλακή. Λέτε είναι ότι αυτοί που να μην ήταν. το βραβείο Νόμπελ ακριβώ επειδή έχουν σώσει. Δεκάδε χιλιάδε ανθρώπινε ζωέ Λέτε, στο λέτε κύριε Πρόεδρε, ότι μπορεί να μην ήταν ατυχήματα, αλλά να οφείλονται στην αποτρεπτική τακτική που ακολουθούσαν οι προηγούμενε κυβερνήσει. Υπάρχει ένα μεγάλο φάκελο. Ο φάκελο φαρμακονήσει. Το γνωρίζετε. Έχουν γίνει και εκπομπέ για αυτόν τον φάκελο. Είναι ένα μεγάλο φάκελο, έχει έρθει στην Βουλή, έχει γίνει εξεταστική επιτροπή. Έχει έρθει στην ειδική εξεταστική επιτροπή, στην ειδική επιτροπή που, των θεσμών. Είναι μια ανοιχτή υπόθεση. Δεν θέλω όμω να ξύσω πληγέ. Θέλω να επισημάνω και να παραδεχθώ ότι ήταν διαφορετικά τα δεδομένα όταν ερχόντουσαν 10 βάρκε το μήνα. Και διαφορετικά τα δεδομένα όταν έρχονται 100 βάρκε την ημέρα. Συμούμε... Φορτωμένες με 50 και 60 και 80 και 100 ανθρώπου, μεταξύ των οποίων η μισή παιδιά που διακινδυνεύει η ζωή του. Συμούμε... Τι ακριβώ θέλατε να κάνει η ελληνική εκτοφυλακή. Θυμούμε το Μάρτιο του 2015. Η κυβέρνησή σα είχε θέσει θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργούνται hot spots στην Τουρκία. Και θέλω να σας ρωτήσω γιατί δεν επιμείναμε σε αυτό. Γιατί δεχθήκαμε να γίνουν τα κέντρα υποδοχής στη δική μας χώρα. Στα νησιά αλλά και στην υπηρετική χώρα και δεν επιμείναμε. Θα και... σας εξηγήσω γιατί αυτό είναι μια παρανόηση το ότι δεν επιμείναμε και ότι δεν καταφέραμε. Το Action Plan Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας προβλέπει ακριβώς την μετεγκατάσταση, μάλλον την επανεγκατάσταση από την Τουρκία προ την Ευρώπη απευθεία, μια διαδικασία που πιέζουμε για να ξεκινήσει και εμεί και οι Τούρκοι από τα κέντρα φιλοξενία μεταναστών που υπάρχουν ήδη στην Τουρκία και φιλοξενούν πάνω από 200.000 πρόσφυγε από την Συρία αυτή τη στιγμή στα τουρκικά κέντρα φιλοξενία προσφύγων. Άλλο όμω αυτό και άλλο να ζητήσει να γίνουν στι τουρκικέ ακτέ. Αυτό θα ήταν λάθο και ποτέ γιατί, δεν το ζητήσαμε. Γιατί δεν Διότι φεύγουν αν κατευθείαν. Αν είχαμε φιλοξενία στι τουρκικέ ακτέ. Γιατί δεν φεύγουν κατευθείαν από την Τουρκία για να μετεγκατασταθούν στι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Και ακριβώς, πρέπει να περνούν από την Ελλάδα. Ακριβώ αυτό είναι το πάγιο αίτημα το οποίο διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε σε συνόδου κορυφή, σε συνεννόηση με την Τουρκία και η Τουρκία το θέλει. Και λέει η Ευρώπη ότι κοιτάξτε να δείτε κόψτε πρώτα τι παράνομε ροέ, διότι δεν μπορούν να έρχονται και παράνομοι και εμεί να έχουμε και του νόμιμου στη διαδικασία τη μετεγκατάσταση. Αλλά αυτό ακριβώ είναι που διεκδικούμε και παλεύουμε έξι μήνε τώρα. Και την μετεγκατάσταση από την Ελλάδα, την νόμιμη διαδικασία, αλλά και την επανεγκατάσταση κατευθείαν απευθεία από την Τουρκία προ την Ευρώπη. Όμω εδώ πρέπει να συνεννοηθούμε για κάτι. Η Ελλάδα, είναι μια χώρα που λόγω της γεωγραφίας της ήταν αναπόφευκτο να έχει αυτές τις ζωές. Σκεφτείτε, βάλτε στο μυαλό σας τον χάρτη. Αυτοί που φεύγουν από τη Συρία, ακόμα, ακόμα και αυτοί που φεύγουν από το Αφγανιστάν και έρχονται από το, από το Ιράν στην Τουρκία. Ποιο είναι ο τρόπος να περάσουν στην Ευρώπη. Ο πιο εύκολος τρόπος για να περάσουν στην Ευρώπη είναι εκεί όπου υπάρχει άμεση γυπνίαση και είναι πολύ μικρή η θαλάσσια απόσταση μεταξύ των τουρκικών ακτών και των ελληνικών νησιών. Τώρα πολλοί φίλοι και μου στέλνουν μιλήματα ζήτημα είναι ότι και εσείς να μην είχατε πει κάποια στιγμή της, της ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Κύριε Κατσονικολάου, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή ήταν μια προεκλογική παραποίηση δηλώσεων διότι αυτό που είχα έμεινα στην έκθεση Θεσσαλονίκη είπε ότι δεν είναι δυνατόν να φυλάξει θαλάσσια σύνορα διότι δεν υπάρχουν εννοητή γραμμή, αυτό είχα πει δεν έχει μπάρε, δεν έχει την να βάλει σειρματόπλεγμα στη θάλασσα. Ε, τώρα όμω δεν έχουμε προεκλογική περίοδο, α μην παρεκτρέπουμε τη συζήτηση. Τώρα θέλω να σταθώ στο γεγονό ότι βάλαμε μπάστακα στο Αιγαίο το ΝΑΤΟ. Και ε, θέλω να σα ρωτήσω. Αν σε αυτό έπαιξε ένα ρόλο η επιφυλακτικότητα της δικής σας κυβέρνησης, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στη Φρόντεξ. Θυμούμε ότι όταν είχε ζητηθεί η ενεργοποίηση της Frontex στα βόρεια σύνορά μας, ήσασταν πολύ επιφυλακτικός έως και αρνητικός. Ναι, και θα σα εξηγήσω γιατί. Ναι. Και είμαι Αλλά ακόμα. Θέλω να πω μήπως... Και είμαι ακο... ήμουν επιφυλακτικό επιφυλακτικός Simpson. διότι έβλεπα από τότε την μήπως πιθανότητα... Μήπως ήταν καλύτερη η ευρωπαϊκή Frontex... Να γίνουν Frontex με το μέτωπο στην Ελλάδα και την πλάτη στα Σκόπια. Από τον ε? το να έχουμε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο σήμερα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν έχω καταλάβει ποιο είναι Υπέρ του να είναι το ΝΑΤΟ εδώ και ποιο όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι διάβασα και μία ανακοίνωση τη πολιτική γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ στι 23 Φεβρουαρίου, με την οποία εκφράζει, το διαβάζω σε εισαγωγικά, την έντονη ανησυχία αναφορικά με την παρουσία του ΝΑΤΟ έναντι του κινδύνου καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των προσφύγων που δικαιούνται διεθνού προστασία από τη συνθήκη τη Γεν... Γενέβη, την οποία θα υπερασπιστούμε στεναρά. Είναι σαν να λέει ο μισό ΣΥΡΙΖΑ ναι στην ε, παρουσία του ΝΑΤΟ, ιδίω η κυβέρνηση, και ο άλλο μισό όχι. Θα και επίση έχω πιστεύω. και μια αίσθηση ότι κι εσεί την πρώτη μέρα που ακούστηκε η πρόταση Μέρκελ-Ερντογάν για παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο ήσασταν πολύ πιο επιφυλακτικό από α, ό,τι α, την το επόμενη. Αν ήταν πρόταση Ερντογάν, αφήστε, <laughs> αφήστε το αυτό, διότι είδαμε και πάθαμε να πιστεί η άλλη πλευρά να υιοθετήσει το operation plan του ΝΑΤΟ και να δεχθεί να κάνει πίσω σε παράλογε απαιτήσει, όπω για παράδειγμα ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να επιχειρήσει τα Δωδεκάνησα, επειδή δίθεν τα Δωδεκάνησα είναι αποστρατικοποιημένη περιοχή με βάση μια σύμβαση που είχαμε κάνει με την Ιταλία το 1949, που δεν είχε καμία σχέση η Τουρκία. Ε, κύριε Χατζη ακούστε, θα σα απαντήσω πολύ ε, άμεσα, ευθέω, χωρί να μείνει καμία σκιά σε αυτά τα ερωτήματα. Καταρχά, πρέπει να σα πω ότι το θέμα της Frontex. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ αντίθετοι με το να αναλάβει ε, δράση η Frontex ε, συνεπικουρικά στην ελληνική και στην τουρκική ακτοφυλακή στο Αιγαίο για τον περιορισμό των ροών αλλά και για την περισυλλογή των ανθρώπων που κινδυνεύουν ε, στο Αιγαίο. Στο, στο Αιγαίο πέλαγος, στις θάλασσές μας. Πρέπει όμως να σας πω το εξή. Κάποια πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα γιατί δεν ξέρω αν τα γνωρίζει ο κόσμος που παρακολουθεί. Η Ελλάδα πήγε σχεδόν κατηγορούμενη, σχεδόν λέω κατηγορούμενη, με βάση ένα report που έγινε α, από αρμόδια επιτροπή της Κομισιόν, στη βάση μιας ε, ε, επιτόπιας έρευνας που έγινε αρχές Νοεμβρίου. Εν πάση τόση μέσα στα, στα μέσα του Νοέμβρη. Όπου πράγματι τότε δεν είχαμε καταφέρει να επιταχύνουμε την διαδικασία κατασκευής και των hot spots, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να αυξήσουμε στο μεγάλο βαθμό που έχουμε σήμερα, σχεδόν 100% την ταυτοποίηση. Ξέρετε όμω τότε τα που έγινε. Σα πω ε, αν δεν α... είχε αναμειχθεί αφή... ο στρατό, δεν θα είχαν γίνει. Αφήστε τελευταία στιγμή, το επιχείρημα όμω. Να ακουστεί το επιχείρημα. Εκείνη την εποχή που έγινε αυτό το report, τα αιτήματα που είχαμε κάνει στη Frontex είχαν ικανοποιηθεί μονάχα κατά το 1 τρίτο, κύριε Χατζημικολάου. Η Frontex δεν είχε ανταποκριθεί στα αιτήματα που είχε κάνει επισήμω η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να συνδράμει. Όχι λοιπόν μόνο δεν ήμασταν εμεί αυτοί που κολυσιεργούσαμε και δεν θέλαμε τη Frontex να αναμειχθεί, αλλά η κολυσιεργία και η γραφειοκρατία ήταν από τη πλευρά των Βρυξελών, όχι από εδώ. Επιπλέον, πρέπει να σα πω ότι αυτό ήταν και ο λόγο που στην Κομισιόν ξεκίνησαν να συζητούν την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Εμείς λοιπόν ήμασταν υποστηριχτές της ιδέας και της ευρωπαϊκής ακτοφυλακής. Και ξέρετε γιατί. Γιατί θέλαμε να τελειώσει αυτό το blame game. Να σταματήσουν κάποιοι ακροδεξί, ακραίοι στην Ευρώπη και ε, αρχηγοί κυβερνήσεων να έρχονται στις, στις συνόδους κορυφής και να λένε ότι η Ελλάδα φταίει που δεν είναι ικανή να ελέγξει τα σύνορά τη. Όταν λοιπόν θα έμπαινε η Frontex ή τώρα πόσο δε μάλλον που μπαίνει το NATO τελειώνουν τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει blame game. Με το ΝΑΤΟ ανησυχία. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο ΝΑΤΟ. Ανησυχία. Μήπω η Τουρκία εκμεταλλευτεί την παρουσία του ΝΑΤΟ εδώ για να α, υπογραμμίσει, να το πω έτσι, την αμφισβήτηση που την έχουμε δει πώ ε, ξετυλίγεται τα τελευταία χρόνια σε διάφορε περιοχέ του Αιγαίου. Η, Έχετε τέτοια ανησυχία. Η απόφαση... Και θέλω να σα ρωτήσω, γιατί είπατε πριν για τα 12 άνησα, και θυμήθηκα αμέσω την αλλαγή του σχεδίου πτήση του πρωθυπουργικού αεροσκάφου όταν επρόκειτο να πάτε ε, στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ. Ε, διότι η Τουρκία αρνήθηκε στο, να δώσει. Στην Περσία. Στο, στην Ιράν. Περ... στο Ιράν. Στην Περσία. Ε, Έχετε ε. δίκιο. Διότι η Τουρκία αρνήθηκε ε, να δώσει άδεια να περάσει το πρωθυπουργικό αεροσκάφος από τον εναέριο χώρο της, επειδή επρόκειτο να ανεφοδιαστεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Πράγματι. Κλιμακώνονται, θέλω να πω, Προσέξτε, ε, οι τουρκικές διεκδικήσεις και προκλήσεις. Μία... Και δεν ξέρω η παρουσία του ΝΑΤΟ αν μας βοηθά. Θα σας πω. Ε, Ή το να τα ενα ένα-ένα. Καταρχάς συνέβη αυτό το περιστατικό και η απάντηση από την πλευρά μας ήταν άμεση μας πρότειναν εναλλακτικό σχέδιο πτήσης και τους απαντήσαμε ότι δεν μας ενδιαφέρει να μας δώσετε σχέδιο πτήσης. Μπορούμε να πάμε στον προορισμό μας και με άλλη διαδρομή. Δεν θα, σε καμία περίπτωση, δεν θα κάναμε αποδεκτό από την πλευρά τους, μέσα από την απάντησή μας, να νόμιμοποιηθεί μια παράλογη αντίληψη ότι τα Δωδεκάνησα είναι αποστρατικοποιημένη περιοχή. Και για να ξέρουμε τι λέμε, Uh, δεν μπορεί να επικαλείται η Τουρκία μία συνθήκη στην οποία δεν συμμετείχε. Ήταν συνθήκη ανάμεσα στην Ελλάδα, στην Ιταλία, τότε ήταν και η Σοβιετική Ένωση μέρο συνθήκη, όχι όμω η Τουρκία. Και πρέπει επίση να σα πω ότι υπήρξε και άλλη φορά προηγούμενο παρουσία νατοικών πλοίων στην περιοχή των Δωδεκανίσεων, και άρα αυτό είναι ένα προηγούμενο το οποίο επιβεβαιώνει τι ελληνικέ θέσει. Επιτρέψτε μου όμω να πω και κάτι άλλο. Ναι, μπορεί να υπάρχουν κυρίως και από την πλευρά αυτού που παλιότερα ονομάζαμε στρατιωτικό κατεστημένο στη γείτονα, απαιτήσει, παράλογες, πολλές φορές προκλήσεις. Όμως, η υπεύθυνη στάση μιας κυβέρνησης, που βρίσκεται ανάμεσα σε πολλαπλές κρίσεις, μίζονε κρίσεις στην περιοχή, δεν είναι να κλιμακώνει αυτές τις προκλήσεις, αλλά να αναζητά την συνεργασία με τη γείτονα. Και η άποψή μου... Είναι ότι μόνο μέσα από την συνεργασία και την καλή συνεννόηση και γειτονία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Διότι αν η Τουρκία δεν συνεργαστεί, φοβάμαι πω ό,τι και να γίνει και με την παρουσία του ΝΑΤΟ ακόμα, δεν θα έχουμε ουσιαστικό περιορισμό, μείωση των ροών. Αν συνεργαστεί, μπορούμε να έχουμε, κύριε Χατζημαρκολάου, διότι το ΝΑΤΟ, και έρχομαι τώρα και στι εύλογε ανησυχίε, όχι μόνο τη πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ λέω και ευτυχώ διότι τα κόμματα που συμμετέχουν... Δεν, δεν είναι κάτι που θα περίμενε κανείς από μια αριστερή κυβέρνηση να συνενέσει στην παρουσία του ΝΑΤΟ σε ρόλο χωροφύλακα Αυτό στο Ακούστε ίδιο. κύριε Ναι, βεβαίω, αριστερή κυβέρνηση. Αλλά αριστερή κυβέρνηση σε συνθήκες κρίσης, πρωτοφανούς κρίσης. Και όταν λοιπόν βρίσκεσαι σε συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης, βεβαίως έχεις τις απόψεις σου και βάζεις τις κόκκινες γραμμές σου, όμως κοιτάς το τέλος της ημέρας την αυτό που μπορεί να δώσει περιθώρια ευελιξία να ευνοήσει τα εθνικά συμφέροντα. Και τούτη την ώρα αυτό που βοηθά τα εθνικά συμφέροντα είναι να σταματήσει ο στιγματισμό τη χώρα ω μια χώρα που δεν μπορεί να προστατεύσει τα σύνορά τη, άρα λοιπόν να είναι από πάνω και κατηγορούμενη ω υποψήφια εξόδου από τη Σέγγεν. Έπρεπε λοιπόν να προασπίσουμε. Και με κάθε τρόπο Μου επιτρέπετε τα εθνικά μα συμφέροντα κάποιοι και λένε, αυτό κάναμε. Και ταυτόχρονα λένε, κατοχυρώσαμε τα κυριαρχικά μα δικαιώματα. Η απόφαση τη Συνόδου κορυφή των Υπουργών Άμυνα στι Βρυξέλλε ήταν μια απόφαση που κατοχύρωνε απολύτω τα δικαιώματα. Επειδή μιλήσατε κυριαρχικά για τη Σέγγεν, υπάρχουν κάποιοι που λένε <χαι> ότι ίσως είναι καλύτερα να φύγουμε από τη Σέγγεν. Το λέει για παράδειγμα ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, ο κύριο Μαριά. Ότι η παρουσία μα ε, στη Σέγγεν δεν μα προσφέρει τίποτα και ότι σε αυτή τη φάση των πραγμάτων ίσως είναι καλύτερα για την Ελλάδα για να προασπίσει ε, τα δικά της συμφέροντα να είναι εκτός Σέγγεν και θέλω τη γνώμη σας επ' αυτό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προβαίνουμε σε αξιολογικές κρίσεις θεωρητικού περιεχομένου, λες και δεν υπάρχει η πραγματικότητα. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια άποψη σε κενό χρόνο που λένε, σε νεκρό χρόνο, όχι τώρα. Τώρα έξοδος από την Σέγγεν, κύριε Χατζη σημαίνει περιθωριοποίηση της χώρας, de facto νομιμοποίηση των κλειστών συνόρων, αλλά και de facto νομιμοποίηση μιας πρακτικής ότι κανείς δεν θα νοιάζεται για το πόσοι πρόσφυγες ή μετανάστες βρίσκονται στη χώρα μας. Και ταυτόχρονα ένα τεράστιο πλήγμα στον τουρισμό μας. Διότι μην ξεχνάμε, τα σύνορά μας δεν είναι κλειστά. Έχουν, υπάρχει υπάρχει έλεγχος των για πρόσφυγες και μετανάστες. Δεν είναι όμω κλειστά τα σύνορά μα και δεν κάνει καλό και αυτή η κουβέντα για τον τουρισμό μα. Τα σύνορά μα είναι ανοιχτά, έρχονται στην Ελλάδα, φεύγουν από την Ελλάδα μέσα από τι διαδικασίε που συνέβαιναν μέχρι προχθέ, συμβαίνουν και σήμερα και θα συμβαίνει και αύριο, διότι είμαστε στο Σέγγεν, δεν υπάρχει έλεγχο διαβατηρίων για όσου είναι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Συνεπώ, θεωρώ ότι είναι μια άποψη που σε νεκρό χρόνο δικαιούται κανεί να την έχει, το ότι την ώρα όμω είναι καταστροφικό. Πάντω για τον τουρισμό και αυτό που υπερβήσαμε. Είπατε... Κερδίσαμε στη Σύνοδο Κορυφής, την προηγούμενη, όπου, γιατί ρωτήσατε πριν για το θέμα της ε, του αν αξίζει τον κόπο κανείς να φτάνει και στο ίστατο σημείο, να απειλεί με άρνηση συνένεση συμφωνία. Ξέρετε, η άρνηση κύρωση συμφωνίας ε, προβλέπεται... Βλέπετε από τι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μου επιτρέπετε, και κύριε, κύριε Πρόεδρε, είναι νόμιμο και συζήτηση, μπορεί να οδηγήσει σε θετικέ εξελίξει. Η συζήτηση πολλά. για το ΒΕΤΟ λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Το είπε σήμερα ο αρμόδιο για, για τα θέματα μετανάστευση σε μένα στο ραδιόφωνο, ο κύριο Κικίλιας, Θεωρεί ότι το ΒΕΤΟ μπορεί να είναι επικίνδυνο. <χε> ότι μπορεί να είναι ε, νόμισμα διπλή όψεω και να μην φέρει αποτέλεσμα. Αντιθέτω, να απελευθερώσει κάθε χώρα, ώστε αν δεν υπάρξει απόφαση λόγω του βέτο, η κάθε χώρα να κάνει του κεφαλιού τη. Να κάνει αυτό που νομίζει. Κύριε και, Νικολάου, να οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. Κάθε εργαλείο. Και θέλω να ρωτήσω και γιατί στην προηγούμενη σύνοδο δεν θέσατε εκεί το βέτο που υπήρχε και η ανάγκη της Ευρώπης να πάρει απόφαση για το Brexit. Είχε δηλαδή το αγκάθι της Μεγάλης Βρετανίας και έψαχνε για ομοψυχία η Ευρώπη. Γιατί δεν βάλατε εκεί το βέτο ώστε να υπάρξει γραπτή απόφαση για τα σύνορα και όχι προφορικέ διαβεβαιώσει που την επόμενη μέρα τι κατάπιανε αμάσιτε αυτοί που τι ναι, δώσανε. Θα σα θα σας απαντήσω, διότι θα, αν δεν είχα θέση, διότι έθεσα και το ξέρετε και δεν είχαν μπει αυτά που μπήκανε στι γραπτέ αποφάσει σήμερα, δεν θα έδειχναν όλοι με το δάχτυλο την Αυστρία, αλλά θα λέγανε στην Ελλάδα: Πρόβλημά σα, κύριε. Ετέθη το βέτο. Στην προηγούμενο Σύνοδο Κορυφή. Επιφυλάχθηκα για να εγκρίνω τα τελικά κείμενα συμπερασμάτων που αφορούσαν και το Brexit, σε σχέση με το τι θα έμπαινα στα συμπεράσματα για το προσφυγικό. Γραπτή διαβεβαίωση και και τις... δεν πήραμε. Σας, θα σα πω, πω αμέσω τι πήραμε. Πήραμε δύο πολύ σημαντικά πράγματα στην απόφαση. Το πρώτο, ότι δεν είναι αποδεκτέ μη συντονισμένε δράσει, ενέργειε. Κατά το, κατά το μήκος της βαλκανικής, της, των προσφυγικών ροών, στον βαλκανικό δρόμο, που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ανθρωπιστικής κρίσης σε χώρες οι οποίες δεν θα έχουν προειδοποιηθεί για αυτές τις ενέργειες. Ήταν λοιπόν η απόφαση αυτή που εμέσως πλην σαφώς όμως, όμως καταδικάζουν τη μονομερή πρακτική της Αυστρίας και των άλλων χωρών που με μη συντονισμένες δράσεις απεφάσισαν να, ε, να δρομολογήσουν την διαδικασία ελέγχου στα σύνορα, με βάση μια συνάντηση αρχηγών αστυνομία πέντε κρατών, μεταξύ των οποίων δύο μη χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εξαιτία του γεγονότος ότι αυτό είναι στα συμπεράσματα, σήμερα η Ελλάδα όχι μόνο δεν είναι απομονωμένη, όπως κάποιοι λένε, αλλά είναι η χώρα εκείνη η οποία ε, δέχεται τις μεγαλύτερης δυνατής υποστήριξης σχεδόν από τη μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων Εταίρων. Κύριε και η Πρόεδρε, Αυστρία είναι απομονωμένη. Τον καγκελάριο τη Αυστρία, το τον Φάιμαν, τον θυμάμαι εγώ μαζί σα. Πριν από μαζί λίγο, κύριε Κατσικολάου. να πηγαίνει στη Λέσβο για το προσφυγικό και να μιλάει με θερμά λόγια για την Ελλάδα. Τον θυμάμαι να είναι ίσω ένα από του πιο θερμού υποστηρικτέ σα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έγινε και τον χάσαμε από σύμμαχο και είναι αυτή τη στιγμή με αυτόν τον έντονο τρόπο σε ό,τι αφορά το προσφυγικό απέναντι. Η μας. αλήθεια είναι ότι με τον πιο έντονο τρόπο είναι το συγκυβερνών κόμμα στην Αυστρία αλλά πράγματι ο, ο φίλος μου ο Βέρνερ Φάινμαν βρίσκεται νομίζω σε μια δύσκολη θέση σε μια κατάσταση πολιτικού πανικού και αντιδρά όχι με σωστό τρόπο κατά τη γνώμη μου δεν διστάζω να το πω και το έχω πει και στον ίδιο. Η ραγδαία αύξηση της ακροδεξιάς στην Αυστρία δημοσκοπική, αλλά βρισκόμαστε πριν από προεδρικέ εκλογέ εκεί. Είναι πάνω από το 30% και, στα γκάλο. Και ανεβαίνει πάνω από το 30%. Έχει οδηγήσει σε αυτέ τι σπασμωδικέ κινήσει που, κατά την άποψή μου, θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση τη ακροδεξιά. Διότι αν για να απαντήσει στην ακροδεξιά ρητορική, χρησιμοποιεί την ακροδεξιά ατζέντα, την τροφοδοτεί την ακροδεξιά. Και κάνει λάθο ο φίλο μου Βέρνερ, θα του το πω, του το είπα. Είδα όμω την δήλωση του Αυστριακού Προέδρου τη Δημοκρατία, με τον οποίο επικοινωνήσε και ο Έλληνα πρόεδρο Δημοκρατία, ο οποίο είχε το θάρρο να βγει και να πει ευθέω ότι ήταν λάθο του Υπουργού Εξωτερικών και Εσωτερικών που δεν κάλεσαν την Ελλάδα σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε στη Βιέννη. Και βλέπω όλε αυτέ τι μέρε τόσο τι δηλώσει ε, άλλων κρατών και υπουργών και από την Γερμανία και από άλλε χώρε. Βλέπω όμω και τη δήλωση στήριξη ακόμα, ακόμα και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Και να σας πω, να το πω λίγο πριν έρθω, συνέβη καθώς, καθώς ερχόμουν στην εκπομπή σας, δέχτηκα τηλεφώνημα από τον, στο κινητό μου από τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον Ζαν Κλον ο οποίος ε, θέλησε να μου μεταφέρει ε, μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Επιλέξη μου είπε η Κομισιόν είναι μαζί σας, να το έχει στο μυαλό σου, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, προκειμένου η Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, να βοηθηθεί, να μην μείνει αβοήθητη, να αντιμετωπίζει τα βάρη ολόκληρη της Ευρώπης. Θα μου πείτε καλά είναι τα λόγια, τι θα γίνει στην πράξη. Όμως, και είχα Με το Νικολάου... Μέχρι πάρει καμιά τριανταριά εκατομμύρια το στην Ευρώπη ξεκινήσατε λοιπόν το ερώτημα, λέγοντας, Ξεκινήσατε το ερώτημα μέσα από μια δήλωση του κ. Κικίλα, Κικίλια για το θέμα του ΒΕΤ. Ότι μπορεί να γυρίσει ότι ανάποδα. Ότι είναι παρακινδυνευμένο. Σας λέγω λοιπόν ότι κάθε εργαλείο έχει σημασία πώ θα το χρησιμοποιήσει. Τι, 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 θα επιχειρήσουμε να μπλοκάρουμε εμεί με το βέτο. Η χρησιμοποίηση στην προηγούμενη, σύνοδο κύριε, μα έδωσε λοιπόν να αυτή να την απόφαση βάσει τη οποία δεν είμαστε σήμερα απομονωμένοι. Καθώ επίση και το δεύτερο σημαντικό που βάλαμε στα συμπεράσματα για την προστασία και κατοχύρωση του χώρου Σέγγεν. Τελείωσε λοιπόν αυτή η αστεία συζήτηση περί εξόδου τη Ελλάδα από το Σέγγεν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα. Τώρα, αν θέσουμε τώρα βέτο, το σκέφτεστε καταρχήν να θέσουμε βέτο αν δεν υπάρξουν οι αποφάσει που θέλουμε και τι θα μπλοκάρουμε εμεί με το βέτο. Και επίση το ερώτημα είναι αν την Παρασκευή στη σύσκεψη με του πολιτικού αρχηγού ε, υπό τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, θα ζητήσετε από του ε, άλλου αρχηγού, να το πω έτσι: κάρτα για να θέσετε βέτο στη Σύνοδο Κορυφή τη 7η Μαρτίου. Κοιτάξτε, κύριε Χατζημικολάου, η κατάσταση είναι σύνθετη. Συνεπώ, η συζήτηση που θα έχουμε τη δυνατότητα να διεξάγουμε στο προεδρικό μέγαρο δεν θα είναι μια συζήτηση άσπρο-μαύρο, μου το άσπρο και προχωράμε, θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Αυτό που εγώ επιδιώκω και νομίζω ότι πρέπει να είναι η εθνική γραμμή, είναι η Ελλάδα να πάρει με βάση τα δεδομένα σήμερα την καλύτερη δυνατή απόφαση ακόμα και αν χρειαστεί προκειμένου να την πάρει αυτή, να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που προβλέπονται από τη συνθήκη. Από τις συνθήκες. Η καλύτερη δυνατή απόφαση με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να εξαντλείται σε μια δήλωση υποστήριξης. Αυτό το οποίο λέω και νομίζω ότι είναι ένα αίτημα απολύτω δίκαιο που όλοι το αναγνωρίζουν είναι ότι η ιδρυτική, μέσα από την ιδρυτική συνθήκη την ευρωπαϊκή υπάρχει ως δεδομένο δεδομένη η αναλογική κατανομή των βαρών. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό και όχι ελληνικό θα πρέπει αυτό να το έχουμε στο δεδομένο. Η Ελλάδα δεν μπορεί λόγω της γεωγραφικής της ιδιαιτερότητας να πάρει στην πλάτη της όλο τον φόρτο όλο το βάρος μιας παγκόσμιας κρίσης. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα του ανθρωπισμού, της ανάδειξης του ανθρώπινου προσώπου της Ευρώπης. Θα συνεχίζουν οι λιμενοφύλακες μας να σώζουν ανθρώπους στο Αιγαίο. Θα συνεχίζει ο λαός μας να δίνει από το ιστέρημά του και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό προκειμένου να βοηθάει ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Κανείς αλλά δεν θα, θα πρέπει σε αυτό. να πάρουμε μια απόφαση ρητή και συγκεκριμένη ότι δεν θα είναι μόνιμη αυτή η κατάσταση, ότι η Ελλάδα, Ελλάδα βεβαίω για ένα μήνα, για δύο μήνες, για τρει μήνες θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει προκειμένου Μα θα να, είναι να δώσει βοήθεια σε αυτούς τους μήνες. ανθρώπους αλλά απολύτως ή θα μετά θα εδώ. είναι σαφές Κύριε και αυτό Πρόεδρε, επιδιώκουμε άκουσα, ότι τα βάρη θα τα μοιραστούν άκουσα σημαίνει... τον κύριο Μουζάλα να λέει ότι εδώ υπάρχει πιθανότητα να εγκλωβιστούν στην Ελλάδα 70.000 πρόσφυγες και οικονομικοί μετανάστες και θέλω να σας ρωτήσω από τους παράτυπους μετανάστες. Εντάξει, οι πρόσφυγες είναι ένα θέμα. Από τους παράτυπους μετανάστες. Πόσοι και με ποιο τρόπο επαναπροωθήθηκαν και πόσοι είναι εδώ σήμερα. Και πόσους mm. αντέχει η ελληνική οικονομία. Αν αποκλειστούν εδώ άλλοι 70.000 μπορεί η χώρα και η οικονομία της να Εντάξει, το αντέξει να... αυτό. Mm. Αυτό είναι το ερώτημα. Καταρχάς για να έχουμε μια εικόνα. Ε, από την αρχή των ε, ροών αυτών έχουν περάσει από τη χώρα μας περίπου 800.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών ταυτοποιήθηκε στα ελληνικά κέντρα πρώτης υποδοχής, στα hot spots, παρά το γεγονός ότι μέχρι τον Σεπτέμβρη-Οκτώβρη ήταν ε, χαμηλός ο αριθμός, μετά και πλέον έχουμε φτάσει κοντά στο 100% της ταυτοποίησης. Η συντριπτική τους πλειοψηφία πέρασε από τα ελληνικά σύνορα με την πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας, από τα Σκόπια και πέρασε στην Ευρώπη. Έμειναν στην Ελλάδα, ε, ορισμένοι ε, την περίοδο του Δεκεμβρίου, α, που ερχόντουσαν από το Μαγκρέμπ, δηλαδή από την Αλγερία και το Μαρόκ, όταν αποφάσισαν μόνο μονομερός... Τώρα από το στο Μαρόκο, αντί να πάνε στην Ισπανία ή τη Γαλλία μα... ή την Ιταλία, στην Ελλάδα. Να βλέπετε, να βλέπετε Ελλάδα. τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό όμω είναι περίεργο. Όχι, δεν είναι περίεργο. Μήπω μα θεωρούν πω... ότι είμαστε πιο θετικό χώρο υποδοχή. Ναι, κύριε Χατζη Νικολάου, ακούστε τι συμβαίνει. Είναι, πολύ είναι αυτό που σα είπα στην αρχή τη εκπομπή. Είναι, είναι ακριβώ αυτό. Οι πολλέ δηλώσει μήπω δημιούργησαν ένα τέτοιο κλίμα. Ποιε δηλώσει, κύριε Χατζη Νικολάου. Ε, η κυρία Τασία Χριστοδούλου. Ναι, ναι, εντάξει. Η κυρία Τασία φταίει για το γεγονό ότι uh, η Turkish Airlines δίνει τη δυνατότητα χωρί βίζα, διότι υπάρχει διακρατική συμφωνία μεταξύ. Τουρκία και Μαρόκου. Να έρχονται με 50 ευρώ χωρί να του ελέγχει κανένα κατευθείαν από το Μαράκο στην Κωνσταντινούπολη και μετά να κατεβαίνουν στι ακτέ και να περνάνε απέναντι. Αν και γι' αυτό φταίει η κυρία Τασία, τότε εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να την βάλουμε δίπλα στην κυρία Μέρκελ και να τις καταδικάσουμε και τι δύο για την στάση που έχουν κρατήσει. Κοιτάξτε, είναι περίπλοκα τα πράγματα. Και ακριβώ αυτό προσπαθούμε και με την Τουρκία να υπάρξει ένα έλεγχο. Η Τουρκία τι ρόλο παίζει, κύριε Πρόεδρε. Σα ρωτώ γιατί για παράδειγμα. Μου Αλλά με τεράστια. ρωτήσατε πόσοι φύγανε και να σα πω. Ναι. Ότι υπήρξαν... Πόσοι επαναπροωθήθηκαν. Και πόσοι είναι εδώ και πόσοι μπορούμε να αντέξουμε σαν υπήρξε οικονομία. Υπήρξε ένα μεγάλο αριθμό εθελοντικών ε, επιστροφών. Ε, Ιδίω ε, ε, για, για τι χώρε αυτέ του Μαγκρέμπ, ε, ήταν πάνω από 700 με τη βοήθεια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Μετανάστευσης, με τη χρηματοδότησή της εννοώ. Τούτη την ώρα συζητάμε με την Τουρκία για την επικαιροποίηση της ε, συμφωνίας επανεισδοχής Πόσους που έχουμε συνάψει το 2004, εδώ, προκειμένου να στιγμή. υπάρχουν άμεσες... Ξέρουμε, βεβαίως, και γνωρίζουμε. Κοιτάξτε να δείτε, ε, οι παράτυποι μετανάστες, οι οποίοι δεν περνάνε τα σύνορα, ναι. δεν προχωρούν από εδώ και στο εξής... Uh, υπάρχει η... δυστυχώ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό είμαστε και υποχρεωμένοι να κάνουμε. Uh, υπάρχει συμφωνία επανεισδοχή με την Τουρκία, θέλουμε να την uh, επικαιροποιήσουμε. Ενδεχομένως, Δεν του δέχονται πίσω ε, ε, το. Ενδεχομένω, αυτό Μου σας είχε εξηγώ, πει ο κύριο Μουζάλα εδώ σας εξηγώ. ότι έχουν δεχθεί 120-130 ανθρώπου. Η αλήθεια είναι ότι έχουν δεχθεί uh, πάνω από 400 ανθρώπου. Χρειάζεται μια επικαιροποίηση. Και Εδεκομένως, πάλι Ένα από του λόγου για του οποίου θα άξιζε τον κόπο να δούμε αυτό το ανώτατο συμβούλιο συνεργασία με την Τουρκία είναι προκειμένου να δούμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε μια λειτουργική συμφωνία επανεισδοχή. Ακριβώ για τον λόγο του ότι δεν μπορεί α, η Ελλάδα να υπομισθεί όλο αυτό το βάρο. Κύριε Πρόεδρε,